Λοιπόν, τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΕΔ για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2012. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, είτε στα κέντρα πρόθεσης απασχόλησης και τις τοπικές υπηρεσίες του ΟΕΔ, είτε μέσω οποιοδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης, αλλά και μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους του ειδικού εποχικού επιδόματος του ΑΕΔ. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρω, Απόστολος Γκιγκούδης, γνωστοποίησε αναλυτικά τις κατηγορίες των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού είναι εργαζόμενοι στις οικοδομές, στα λατομεία, οι ασβεστοποιοί, οι πλυνθοποιοί, οι αγκιοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί, μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδεμεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, όπου υπάρχει, υπάρχει και μία στην Κομωτινή, εδώ στην περιοχή μας, στο Πορτολάγος, που παίρνουν και αυτοί. Οι χειριστές εσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων, γεωτρήσεων, οι ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστών και ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου και οι εργαζόμενοι στον επισητισμό, οι ξενοδοχοί υπάλληλοι κατ' ουσία. Το κριτήριο καταβολής του επιδόματος είναι ο αριθμός ημερομισθίων που έκανε ο εργαζόμενος για το έτος 2011. Ο αριθμός είναι σχετικά μειωμένος σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια, όμως είναι σύμφωνα με τον κύριο Γκιγκούδη ένας πολύ δύσκολος στόχος, αν αναλογιστεί κανείς την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν όλοι οι κλάδοι. Για τους οικοδόμους, τώρα το ποσό που με ρωτήσατε, είναι 678 ευρώ για τους σμυρδορίκτες της Νάξου, είναι ειδικά για αυτούς είναι 900. Να μην το λέμε, για να λέμε αυτούς που μας ενδιαφέρουν στην περιοχή μας, οι δασεργάτες που έχουμε αρκετούς είναι 650 ευρώ. Οι μουσικοί τραγουδιστές είναι και, να λέμε και τα ημερομίσθια που χρειάζονται για τους οικοδόμους, χρειάζονται από 95 έως 210 ημερομίσθια να έχουν. Δηλαδή αν είναι κάτω ή περισσότερα από αυτά, πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το όριο. Οι δασεργάτες πρέπει να έχουν από 50 έως 210, οι καπνεργάτες επίσης τα ίδια από 50 έως 210, οι μουσικοί τραγουδιστές και αυτοί από 50. Σε κάθε κατηγορία είναι διαφορετικό, αλλά η πλειοψηφία είναι των 50. Οι χειριστές τώρα που μας ενδιαφέρει και έχουμε και σωματείο ενεργό και καλό στο Εργατικό Κέντρο των Εσκαπτικών είναι από 70 έως 210. Πιστεύετε ότι είναι εφικτή η στόχη αυτή για τις ομάδες που αναφέραμε? Είναι πολλοί που το 11 δεν έχουν και τόσα μεροκάματα. Είναι εφικτή αλλά και δύσκολη, θα έλεγα, γιατί όπως ξέρουμε η ανεργία είναι στα ύψη αυτή την εποχή. Όλη η χρονιά που μας πέρασε και η προηγούμενη και η φετινή, δύσκολα κάνανε 70 μεροκάματα οι οικοδόμοι. Δεν υπήρχαν μεροκάματα. Δεν στη γύρω μας στην πόλη δεν κτίζεται τίποτα.